γνωστική. Λόγαδες και γραμματική για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Σε πουλήσω. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε από το πιεστηρίο. Είναι 5η 23 Ιουλίου και είμαστε εδώ. Δεν είναι ο Μάικς Κούρης μαζί μας, ούτε σήμερα ούτε αύριο. Ετοιμάζει και το παρόν της Κυριακής. Από Δευτέρα, κανονικά και πάλι στις 10 το βράδυ. Όμως έχουμε συντροφιά μεγάλη, θα τη δείτε αμέσως. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Νεκτάριο Νότο, συνάδελφο, αρθρογράφο του News.gr και οικονομικό συντάκτη που θα μας βοηθήσει πολύ σήμερα. Να δούμε τι ακριβώς μας περιμένει το επόμενο διάστημα, μια που αύριο έρχεται και η Τρόικα. Κάτσε να δούμε ποιοι θα έρθουν, αλλά μπορεί να είναι δίδυμο, να μην είναι Τρόικα. Τι είναι, ντουέτο να είναι. Ναι, ντουέτο. Ναι. Ντουέτο, Τρόικα, κουαρτέτο. Δηλαδή να έρθουν δύο, να μην έρθει πια το Δουνουτού, το ακούω. Το ταμείο, ναι, το ταμείο. Και επίσης και ο εκπρόσωπος του ESM μπορεί να μην έρθει. Ναι, είναι ένα θέμα τώρα. Μάλιστα. Το ποιοι θα έρθουν, πού θα πάνε, πού θα συναντηθούν, με ποιους θα συναντηθούν. Ναι. Διότι σήμερα πιέσαμε ιδιαίτερα ένα στέλεχος του Οικονομικού Επιτελείου να μας πει τι θα γίνει με αυτό. Και δεν μας ξεκαθάρισε αν δηλαδή η Τρόικα ή το Ντουέτο, όπως θες, θα πηγαίνει οι θεσμοί τέλος πάντων στα υπουργεία. Θα επισκεφτούν στα υπουργεία, αν θα βλέπουν υπουργούς. Μου λένε ότι θα πάνε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά μέχρι εκεί. Το Γενικό Λογιστήριο είναι σίγουρο ότι θα πάνε. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί αναζητείται κάποιο ξενοδοχείο από ό,τι μαθαίνω στην παραλιακή. Όχι, σοβαρά το λέω. Πάλι, ναι. Δεν είναι, υπάρχει ένα σχεδιασμό να γίνουν συναντήσεις ξενοδοχείο. Ναι. Δεν αποκλείεται αυτό. Εντάξει, δεν το λέω για πλάκα. Λέω να μην μείνουμε πάλι στους συμβολισμούς και στις λέξεις και σε όλα τα υπόλοιπα για να πούμε στην ουσία αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δηλαδή, θα τα πούμε αναλυτικά. Να πούμε καλησπέρα στους καλεσμένους μας. Ο κ. Κώστας Αχαριάδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Ο κ. Θόδωρος Παπαθεοδόρου, καθηγητής, πρώην υφυπουργός παιδείας και εδώ και λίγες ώρες ανακοινώθηκε ότι είστε και γραμματέας του τομέα επικοινωνίας στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αναλαμβάνετε δηλαδή τα επικοινωνιακά, έτσι, επικεφαλής του επικοινωνιακού κομματιού του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα. Σιδεροκέφαλος, να σας πούμε. Σε μια δύσκολη για το ΠΑΣΟΚ περίοδο, σε μια περίοδο αλλαγών. Ελπίζουμε το καλύτερο. Και μεταεξέλιξη και μετάβαση. Ωραία. Καλή αρχή λοιπόν και σιδεροκέφαλος. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, πολύ γνωστός δικηγόρος και νομικός σύμβουλος δανειοληπτών, έχει να μας πει πολλά πράγματα σήμερα με αφορμή την ιστορία πληστηριασμοί. Το νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζεται και το οποίο αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας, τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Κατά συνέπεια, στο 210-34-89-008 μπορείτε να μας στείλετε τα ερωτήματά σας, τα οποία θα τα μεταφέρουμε στον κύριο Νικολακόπουλο, να έχουμε ό,τι απαντήσεις μπορούν να υπάρχουν, γιατί φαντάζομαι δεν θα υπάρχουν απαντήσεις για όλα. Περιμένουμε λοιπόν τα ερωτήματά σας και να καλησπέρισουμε τον κύριο Νίκο Κουλιουμτζή, αντιπρόεδρο της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Καλησπέρα σας. Έμπορο, έτσι, εδώ στην καρδιά της Αθήνας, να μας πει τι γίνεται στην αγορά. Σήμερα είχαμε και ένα μικρό επεισόδιο, θα το δούμε στη συνέχεια, μεταξύ του κύριου Βαρουφάκη και ενός συναδέλφου του κύριου Κουλιουμτζή στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος προφανώς είναι ένας από τους ανθρώπους που οι δουλειές του δεν πάνε καλά εδώ και πολλούς μήνες, εδώ και πολλά χρόνια δηλαδή, αλλά ειδικά τους τελευταίους 8-9 μήνες καθόλου καλά. Και είχε ένα διάλογο ο οποίος νομίζω έχει ενδιαφέρον, θα τον δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, πριν πάμε στους καλεσμένους μας, να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Νομίζω ότι πέραν του οικονομικού κομματιού της επικαιρότητας σήμερα κυριάρχησε η ιστορία Ζωή Κωνσταντοπούλου Αλέξης Τσίπρα, συνάντηση περίπου 2 ώρων στο Μέγαρο Μαξίμου. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουνα μέσα στο δωμάτιο και να παρακολουθούσα από κάποια γωνία αυτή τη συνάντηση. Μόνο εσύ. Όλοι. Δυστυχώς μόνο οι δυο τους το έζησαν αυτό. Βεβαίως από τις δηλώσεις που έγιναν μετά από τον κύριο Κωνσταντοπούλου, προσεκτικές, αλλά και από τις διαρροές κυρίως από το Μέγαρο Μαξίμου, αυτή η διαρροή περί θεσμικής δυσαρμονίας από τη στάση κυρίας Κωνσταντοπούλου ήταν πολύ σκληρή κατά την άποψή μου, η λέξη θεσμική δυσαρμονία. Σεβαστή, λέει, η διαφορετική άποψη, αλλά. Αλλά. Ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας είπε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, σύμφωνα πάλι με διαρροές από το Πρωθυπουργικό Επιτελείο, ότι η στάση σου δεν μας διευκολύνει. Το οποίο είναι και προφανές, βέβαια. Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται να κάνεις μάγος για να το δει. Λοιπόν,
Τώρα, ο κύριος Λαφαζάνης ξεκινάει την αντεπίθεσή του. Τη Δευτέρα που μας έρχεται οργανώνει ανοιχτή συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως για να γιορτάσει τα 5 χρόνια του Ίσκρα, αυτού του ιστότοπου που εγώ προσωπικά δεν τον ήξερα μέχρι από λίγους μήνες, τον έμαθα τον τελευταίο χρόνο και τον έμαθα και όλη η Ελλάδα. Είναι ένας ιστότοπος από τον οποίο αναπτύσσονται οι απόψεις της αριστερής πλατφόρμας. Το βήμα του κ. Λαφαζάνη στην ουσία. Το βήμα του κ. Λαφαζάνη και όχι μόνο του κ. Λαφαζάνη. Ναι, βέβαια. Και ομάδα. Και όσων τον ακολουθούν, που είναι πρωτοκλασσά τα στελέχη πολλά από αυτά του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ανοιχτή συγκέντρωση τη Δευτέρα. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι υπάρχει ένα ρήγμα το οποίο δείχνει να παγιώνεται. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να κλείσει αυτό το ρήγμα ή πώς μπορεί να καταλήξει εκεί που πολλοί λένε ότι μπορεί να καταλήξει, στο να χωριστούν τα τσανάκια των δύο πλευρών. Και βέβαια είπαμε ότι θα μιλήσουμε σήμερα και για τους πληστηριασμούς και για τα κόκκινα δάνεια. Δεν ξέρω τώρα τι ρεπορτάζ έχεις εσύ, Νεκτάρια. Για το θέμα των πληστηριασμών, εδώ υπάρχει και διαβεβαίωση από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, έτσι, από προχθές ότι ήρθε συμφωνία με την κυβέρνηση, ότι τέλος πάντων δεν υπάρχει θέμα να βγούνε στο σφυρί, έτσι. Ναι. Τώρα για το θέμα των κόκκινων δανείων πρέπει να περιμένουμε. Και πρέπει να περιμένουμε γιατί, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσον ούπο ξεκινάνε και τα stress test για τις τράπεζες, για τις συστημικές τράπεζες, ξεκινάνε και τα άλλα, τα λεγόμενα AQR, δηλαδή εκεί είναι μια διαδικασία, το πούμε πολύ απλά, όπου γίνεται φύλο και φτερό κάθε στοιχείο που υπάρχει στις τράπεζες, ενεργειακό, παθητικό, άρα και τα δάνεια. Mm-hmm. Το θέμα, αυτά τα δύο θέματα θα είναι μέσα στη διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης για το τελικό δάνειο, για τον ESM, εκεί mm-hmm. όπου υπάρχουν 3 εβδομάδες περιθώριο στην ουσία για διαπραγματεύσεις mm-hmm. και θα πρέπει μέχρι τις 12-13 Αυγούστου να έχει κλείσει το πράγμα και να έχει υπογραφεί μέχρι τις 18. Γιατί 20 είναι η δόση που πρέπει να πληρώσουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπότε πρέπει να έχουμε προχωρήσει διαδικασίες, γιατί υπάρχουν και τα υπόλοιπα κοινοβούλια. Από εκεί και πέρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το γεγονός ότι έχει πέσει στο τραπέζι ένα ακόμα δάνειο γέφυρα. Mm-hmm. Όπου και για να δοθεί αυτό, αν δεν έχουμε πάει στη τελική συμφωνία, η ελληνική πλευρά από το Οικονομικό Επιτελείο μας λένε ότι θέλουμε να πάμε σε συμφωνία, να το τελειώσουμε το πράγμα. Φυσικά σε μια συμφωνία όπου να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Που είναι δύσκολο. Έτσι. Τώρα, εγώ να πω ότι υπάρχει μια δήλωση του κ. Μίχαλο, τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επενδυτήριων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ, σχετικά με τα προβλήματα των επιχειρήσεων στις αλλαγές τους εξαιτίας των capital controls. Και λέει: δυστυχώς, η εικόνα των πολιτικών μας εξακολουθεί να είναι αποκαρδιωτική και καταστροφική για την οικονομία. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αντί να ανταλλάσσουν άσφαιρα πυρά και καταγγελίες για ζητήματα ίσονος σημασίας, θα πρέπει να ομονοήσουν και να αντιμετωπίσουν τη σκληρή πραγματικότητα. Η οικονομία πεθαίνει. Πριν ξεψυχήσει, πρέπει να βρεθούν άμεσα λύσεις για την ουσιαστική επαναλειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Οι επιχειρήσεις έχουν αναγκαστεί να κάνουν στάση εργασιών. Οι τράπεζες στην πράξη συνεχίζουν την αργία τους. Επιταγές και εμβάσματα στο εξωτερικό είναι ανέκδοτο. Σήμερα κιόλας πρέπει να βρεθούν τεχνικές λύσεις για να ξαναρχίσουν οι συναλλαγές που έχουν περιοριστεί μόλις στα 14,8 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως για όλο το τραπεζικό σύστημα, όταν οι ανάγκες ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Και την απελπισία του εμπορικού κόσμου, νομίζω, τη δείχνει. Μπορούμε να δούμε αυτό το βιντεάκι το μικρό, είναι 45 δευτερόλεπτα μόνο. Αυτό που συνέβη το πρωί όταν ο κ. Βαρουθάκης διέσχισε, όπως συνηθίζει, χωρίς ασφάλεια, το πούμε αυτό μόνος του, εκεί στην Καραγιώρη Σερβίας, νομίζω. Είναι η ιστορία που μπαίνει από σταδίου και βγαίνει η Καραγιώρη Σερβίας. Καλά είδα λοιπόν, μπράβο. Σωστά. Την περνούσε λοιπόν εκεί μόνο του, όπως συνηθίζει. Όταν ήταν υπουργός. Από μακριά σε απόσταση. Είχε. Πάντα. Ναι. Ο ίδιος δεν ήθελε, αλλά ήταν υποχρεωτικό. Επειδή έχω μια εικόνα καλή, την είχαν υποχρεωτικά κοντά του, σε μια απόσταση. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το βιντεάκι, που είναι πολύ μικρό, γιατί είναι χαρακτηριστικό του τι νιώθει αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι του εμπορικού κόσμου. Αυτό που εκφράζει τώρα και ο Μίχαλος. Πάμε να το δούμε. Έχω μια μικρή επιχείρηση. Ένα μικρό γραφιάκι ταξιδίων. Έχω ένα μικρό γραφιάκι ταξιδίων. Μας γονατίσατε. Απάντησα. Είμαι εδώ και θέλω. Εγώ είδες σούπα, μας γονατίσατε. Πες μου πώς. Να σου πω πώς. Τι κάναμε και σε γονατίσαμε. Πες μου εσύ, 5 μήνες τώρα, 6 μήνες τώρα. Συγγνώμη, κύριε Βαρουφάκη. 6 μήνες τώρα, 6 μήνες, πες μου αν μπορούμε εμείς να δουλέψουμε σαν έμποροι. Πες μου εσύ, έλα στη θέση μας. Προχώρα στο επόμενο ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Βαρουφάκη. Το ερώτημα είναι. Άρα να κλείσουμε. Έτσι, ναι. Εσείς αυτό θέλετε, να κλείσουμε όλοι. Γιατί όλοι οι μικρομεσαίοι αυτό δεν θέλετε. Ποιος μας έκλεισε την ρευστότητα. Δεν είναι. Κύριε Βαρουφάκη, λυπάμαι.
Λοιπόν, αυτό συνέβη το μεσημέρι. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τους εκπροσώπους της πολιτικής που έχουμε εδώ πέρα να ακούσουμε πρώτα λίγο τον κύριο Κουγιουμτζή να μας δώσει μια εικόνα της αγοράς. Τι γίνεται ακριβώς αυτή τη στιγμή στα μαγαζιά. Κύριε Ξενάκη, αυτό που είδαμε είναι η αγανάκτηση που βγάζει πια ο κάθε ένας επιχειρηματίας. Μια αγανάκτηση η οποία πηγάζει μέσα από την ψυχή του. Ξέρουμε πολύ καλά ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις ήταν στο κόκκινο. Είχαμε τους 6-7 μήνες τώρα αβεβαιότητας ουσιαστικά και αδράνειας που δημιουργήθηκε από τον Υπουργό κύριο Βαρουφάκη και από τη νέα κυβέρνηση, όπου βεβαίως οπισθοχώρησαν πολύ τα πάντα. Νέκρωσε ουσιαστικά η αγορά και φτάσαμε πλέον στο κομμάτι στο K5, όπου κλείσαν οι τράπεζες, μπήκαν τα capital controls και αυτό ήταν πια η ταφόπλακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Είμαστε ουσιαστικά τώρα στον γκρεμό και ψάχνουμε να βρούμε ένα κλαδί για να μπορέσουμε να σταθεροποιηθούμε. Άρα όλα αυτά που βγαίνουν από όλους αυτούς τους ανθρώπους και δεν είναι λίγοι πια, γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν μπορούν πια να δραστηριοποιηθούν. Είναι με το λουκέτο στο χέρι. Έχει νεκρώσει το λιανικό εμπόριο. Έχουμε 70% μείωση αυτή τη στιγμή του τζίρου στο λιανικό εμπόριο. Τώρα, συγγνώμη, είναι σήμερα Πέμπτη. Από Δευτέρα οι τράπεζες λειτουργούν, όχι προφανώς κανονικά και θα αργήσουν πάρα πολύ, αλλά λειτουργούν, είναι ανοιχτές και λειτουργούν όχι όπως λειτουργούσαν μέχρι την περασμένη Παρασκευή. Εσείς βλέπετε κάποια διαφορά, ακόμα και στα ποσά τα οποία δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε κάθε μέρα, αλλά μπορούμε να πηγαίνουμε κάθε 3, 4, 5 μέρες και να τα παίρνουμε? Όχι. Γιατί η αγορά, πέρα από όλα τα άλλα, είναι και ψυχολογία. Η ψυχολογία αυτή τη στιγμή είναι στο ναδύρ του Έλληνα καταναλωτή. Τρέχουμε εκπτώσεις. Εννοείται ότι βρισκόμαστε σε περίοδο εκπτώσεων, που πέρσι τέτοιο καιρό υπήρχε μια καταναλωτική δραστηριότητα. Δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και αυτός που θα βγάλει τα 60 ευρώ δεν θα τρέξει να πάρει ούτε ρούχα, ούτε παπούτσια, ούτε ηλεκτρικές συσκευές. Θα προσπαθήσει να πάρει τα είδη πρώτης ανάγκης. Άρα βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται αυτό θα πάει πολύ σε βάθος. Γι' αυτό βλέπουμε και τον κύριο Μίχαλο και όλους τους εκπροσώπους αυτή τη στιγμή της αγοράς, που λέει ότι πρέπει το πολιτικό προσωπικό της χώρας αντί να σκέφτεται εκλογές, γιατί αυτό θα είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση, θα είναι το κερασάκι στην τούρτα, θα είναι η ταφόπλακα της επιχειρηματικότητας, να ομονοήσει, να υπάρχει μια σύνεση, συνένεση, να πάμε μαζί ενωμένοι, να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το κάβο, τόσο ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Λοιπόν, να πω μόνο ότι αύριο, ξέχασα να το πω, στις 2 μετά, αύριο είναι και η επέτειο 41 χρόνια κλείνουμε από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα και βέβαια συνοδεύτηκε νωρίτερα από λίγες μέρες από τον ακροτηριασμό ουσιαστικά ενός κομματιού του ελληνισμού της Κύπρου. Αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο θα γίνει ουσιαστικά ένα άτυπο συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, δηλαδή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς των 6 κομμάτων από τα 7 που βρίσκονται στη Βουλή σε ένα γεύμα για να κουβεντιάσουν. Προς τιμήν τους γίνεται το γεύμα, με ευκαιρία την επέτειο αυτή. Δεν θα γίνει δεξίως, δεν θα γίνει κάτι άλλο όπως γινόταν κάποιες άλλες εποχές. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να καθίσουν στο τραπέζι και να κουβεντιάσουν για αυτά τα οποία και ο κ. Μίχαλος είπε και ο κ. Κουβιμής, μια πρωτοβουλία καλή δηλαδή, σε θετική κατεύθυνση, όπου όλοι ανταποκρίθηκαν. Και αυτό πρέπει να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ θετικό. Και η πρόσκληση και η αποδοχή της πρόσκλησης από μέρους τους. Τι θες να πεις για να πάω στον κ. Ζαχαριάδη? Τρία πράγματα για το τι ισχύει στην οικονομία και με αριθμούς. 10.000 κοντέινερ στα λιμάνια όλης της χώρας, με φούλ εμπορεύματα. Ταυτόχρονα φαντάζομαι ότι έρχονται αυτοκίνητα, για παράδειγμα, που έχουν παραγγελθεί. Καραβιές ολόκληρες φτάνουν στον Πειραιά, δεν μπορούν να τα εκτελονίσουν. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα να δοθούν. Άμαστε. Δεν μπορούν να δοθούν, δεν υπάρχουν. Δεν γίνεται να εκταμιευθούν προς τα έξω. Άρα φεύγουν, συνεχίζουν την πορεία τους, κάνουν τις διανομές και στην υπόλοιπη Μεσόγειο και επιστρέφουν πάλι αυτά. Θα μου πεις τα αυτοκίνητα είναι το θέμα σου. Όλα έχουν να κάνουν με το εμπόριο. Πρώτες ύλες δεν μπορούν να έρθουν. Εξαγωγικές επιχειρήσεις, μεγάλο πρόβλημα, διότι επειδή οι εισαγωγές δεν γίνονται, δεν έρχονται φορτηγά πολλά για να μπορέσουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Και φυσικά ο κακός χαμός δυστυχώς και με επιταγές που σφραγίζονται. Γιατί κάποιος που έχει πάρει εξάμηνη επιταγή δεν περίμενε ότι τώρα δεν θα μπορούσε να αποπληρωθεί. Και να μην ξεχνάμε εδώ και το δημόσιο, το οποίο επίσης δεν αποπληρώνει. Έχει κάνει και αυτό μια στάση πληρωμών ξανά.
και αυξάνονται διαρκώς οι ληξιπρόθεσμες. Και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να μην μπορούν να πληρώσουν τους εργαζόμενους σε ένα μεγάλο βαθμό γιατί δεν εισπράττουν. Για απολύσεις, μειώσεις μισθών, υποχρεωτικές άδειες. Ή ακόμα και σε αυτούς που δουλεύουν δεν πληρώνονται γιατί δεν έχουν χρήματα οι επιχειρήσεις να πληρώσουν. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Κύριε Ξενάκη, λίγες εβδομάδες να κρατήσει ακόμα, δεν ξέρω αν θα μείνει η επιχείρηση να λειτουργεί και να μπορεί να δουλέψει. Λίγες εβδομάδες να κρατήσει πιο πράγματα. Να κρατήσει αυτό τα capital controls, τα capital controls, τα τόσο περιορισμένα που ισχύουν τώρα. Α, πρέπει δηλαδή. Εγώ είμαι νομικός σύμβουλος σε αρκετές εταιρείες. Ναι. Τρεις εβδομάδες τώρα συζητάμε στις συσκέψεις πώς θα κλείσουν, πώς θα περικόψουν, πώς θα φύγουν στο εξωτερικό. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και μιλάμε για εύρωσες επιχειρήσεις που είχαν αντέξει τα προηγούμενα δηλαδή, χρόνια. Δηλαδή, συγγνώμη, με την αλλαγή αυτή που έγινε αυτή την εβδομάδα, λέτε ότι δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική βελτίωση. Ελάχιστη. Όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Κουλτζής, το κλίμα είναι τόσο αρνητικό. Ναι. Που και η προοπτική ότι θα συνεχιστούν τα capital controls ακόμα και αν βελτιωθούν, που μαζεύονται και φεύγουν. Δηλαδή δεν έχουν καμία όρεξη για επιχειρηματικότητα, πιστεύουν ότι το κλίμα θα είναι συνεχώς με αβεβαιότητα. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Η ελβετική εταιρεία που έχει συναλλαγές με την Ελβετία, εισαγωγές, εξαγωγές, έχει ένα μεγάλο κτίριο που πληρώνει ένα τεράστιο ενίκιο, σταμάτησε να πληρώνει, που σημαίνει ότι η άλλη εταιρεία που τον νίκιαζε κινδυνεύει να πτωχεύσει. Μιλάμε για μια αλυσίδα που θα λίγες εβδομάδες να κρατήσει ακόμα. Θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ενεργία και πολλά λουκέτα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος του Πειραιά λέει ότι όσοι καταναλωτές θέλουν να ψωνίσουν χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες πια. Πρόσεξε. Ο εμπορός στη Λιανική εισπράττει πλαστικό χρήμα. Ναι. Ο προμηθευτής του ζητάει μετρητά. Κάποια στιγμή τα μετρητά του εμπόρου όπου και να είχε τελειώνουν. Όπως και ο μισθωτός του θέλει μετρητά για να πληρωθεί. Και στην τη Νέα Ιωνία, έρχομαι κύριε Ζαχαριάδη, λέει στη Νέα Ιωνία η αγορά της έχει μαραζώσει εδώ και 2 χρόνια. Λέει. Γι' αυτό λέει δεν ευθύνεται η σημερινή κυβέρνηση. Είμαστε στην ίδια κατάσταση εδώ και 2 χρόνια. Όπως σήμερα, έτσι μας λέει ο φίλος μας εδώ με τα στοιχεία του όλα. Λοιπόν, πάμε για να τα ακούσουμε όλα, έτσι. Μέντε. Ο κύριος Ζαχαριάδης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο όπου ήδη συμπιεσμένη και σε δύσκολη κατάσταση η ελληνική οικονομία υπέστη ένα σημαντικό σοκ. Το πώς φτάσαμε ως εδώ είναι γνωστό. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή τη δυσκολία. Εμείς σε ό,τι μας αναλογεί στο πολιτικό επίπεδο τις πολιτικές μας ευθύνες τις έχουμε αναλάβει και διεκδικούμε για την επόμενη μέρα να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή τη δυσκολία το συντομότερο δυνατό. Καταλαβαίνουμε ότι το στρες για την ελληνική οικονομία, για τους πιο αδύναμους, για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Έχει νομίζω σημαντική σημασία ότι τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν προς τη θετική κατεύθυνση. Νομίζω είναι νωρίς ακόμα να πω ότι βαίνουν προς ομαλοποίηση, αλλά υπάρχει αυτή η θετική κατεύθυνση. Στην αγορά. Ναι. Στην αγορά, στην αγορά. Βρισκόμασταν σε μια διαδικασία τραπεζικής αργίας. Εδώ και 2 μέρες έχει σταματήσει η τραπεζική αργία. Έχουν ανοίξει οι τράπεζες με τις ελάχιστες, λέω με τις ελάχιστες δυνατές. Πολλές συναλλαγές. Βρισκόμασταν σε μια διαδικασία με τα 60 ευρώ ημερησίως. Πλέον υπάρχει αυτή η διαδικασία για μεγαλύτερα σορευτικά ποσά. Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά νομίζω ότι η γρήγορη ψήφιση των προαπαιτούμενων, το κλείσιμο της καταρχήν συμφωνίας με τους δανειστές δείχνει ότι μπορούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα και αν δουλέψουμε συντονισμένα να βγούμε από αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Προφανώς εδώ πέρα αναδεικνύονται σορευτικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο αυτό το 30ήμερο αλλά μια δύσκολη κατάσταση της τελευταίας πενταετίας. Και πρέπει να δούμε όλη την επόμενη περίοδο πώς θα βοηθήσουμε τους ασθενέστερους, τους υγιείς μικρομεσαίους επιχειρηματίες να βγουν από αυτή τη δυσκολία. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες μέρες έχει επιδείξει τεράστια υπομονή και τεράστια ψυχραιμία. Εμείς απέναντι σε αυτή τη στάση είμαστε ευγνώμονες, το βλέπουμε με τεράστιο σεβασμό απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ζορίστηκαν και πιέστηκαν. 5 χρόνια ζορίζονται, έτσι. Δεν είναι το γνωρίζω. Αλλά όταν έχεις μια ιδιαίτερη πολιτική ευθύνη για μια περίοδο, όταν παίρνεις κάποιες πολιτικές πρωτοβουλίες για να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο και για λόγους
της Ευρώπης που είναι έτσι, που λειτουργεί έτσι, αυτή είναι η δημοκρατία της, αυτή είναι οι κανονισμοί της, αυτός είναι ο στραγγαλισμός ελληνικής δημοκρατίας, έχει ένα αποτέλεσμα και την πληρώνουν οι πιο αδύναμοι, οι υγιείς μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, αυτοί οι οποίοι αφήσαν τα λεφτά στην Ελλάδα, δεν τα βγάλαν έξω, δεν τα παίξανε, δεν κάναν τα διάφορα κόλπα, δεν τα βγάλανε ακόμα και στο σιρτάρι. Απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους αξίζει νομίζω μια τεράστια υπόκληση από όλο το πολιτικό σύστημα, σε όποιο κόμμα και αν βρίσκεται ο καθένας. Ιδιαίτερα από εμάς που σε αυτή τη φάση έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης χώρας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χατζηδάκη για να ακούσουμε. Ακούσατε τον κύριο Ζαχαρία τι λέει. Και είναι σχετικά. Βγάζει μια αισιοδοξία. Το τελευταίο εξάμηνο συνέβησαν δύο πράγματα κατά βάση. Ένα καλό και ένα κακό. Το καλό είναι ότι στο τέλος του εξαμήνου, το τέλος του εξαμήνου ταυτίστηκε με το τέλος των ψευδεστήσεων σε σχέση με τις δυνατότητες της χώρας ως προς τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές μας και ως προς την πορεία της οικονομίας. Δηλαδή έγινε κατανοητό πως δεν ήταν μειοδότες, εθελόδουλοι και γερμανοτσολιάδες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι και η καινούργια κυβέρνηση που ξεκίνησε από μια διαφορετική αφετηρία υποτίθεται κατέληξε στο ίδιο τέρμα, δηλαδή στο να υπογράψει ένα τρίτο μνημόνιο, διότι προφανώς υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο ακολούθησαν η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Κύπρος και το οποίο ήταν αναγκασμένη να το ακολουθήσει η Ελλάδα. Ελπίζω ότι αυτό θα είναι ένα κεκτημένο στο δημόσιο διάλογο και στον κοινωνικό διάλογο από εδώ και πέρα, έτσι ώστε οι προσεγγίσεις μας στα θέματα της οικονομίας και των μνημονίων να είναι πιο ρεαλιστικές. Τώρα, το κακό ποιο ήταν? Ότι για να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα, για να καταλήξει πρώτα η ίδια η κυβέρνηση που είχε μια ουτοπική προσέγγιση στα πράγματα σε αυτό το συμπέρασμα, χρειάστηκε παρά τη θέλησή της να πυροβολήσει την ελληνική οικονομία. Παρά τη θέλησή της. Προφανώς εγώ δεν είμαι κανένας των άκρων, αλλά θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Αυτό το γνωρίζουμε. Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε διάφορες θεωρίες που είχε αναπτύξει ως αντιπολίτευση ή που διάφοροι που πήγαν εκεί στα γραφεία στην Κουμουντούρου εντωμεταξύ συνεισέφεραν. Δηλαδή, το κινέζικο χαρτί, θα μας βοηθήσουν οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι δώσαν 100 εκατομμύρια, χρειαζόμαστε όπως είδατε 86 δις. Για να καλύψουμε τις ανάγκες μας, οι Κινέζοι δώσαν 100 εκατομμύρια για την αγορά κάποιων ομολόγων του δημοσίου. Το ρώσικο χαρτί, θα μας βοηθούσαν οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι κατέστη σαφές ότι μας είπαν: αν θέλετε να κάνουμε μια εμπορική συμφωνία, όπως κάνανε και με τις δικές μας κυβερνήσεις, πολύ καλά, αλλά δεν είχαν κανένα λόγο, δεν είναι τρελοί να πάνε να σώσουν την Ευρωζώνη. Δεν έχουν ούτε τα οικονομικά μέσα να το κάνουν, αλλά και να τα είχαν. Καταλαβαίνετε ότι ένας ανταγωνιστής της Ευρωζώνης έχει κάθε λόγο να τη δει να καταραίει και όχι να πάει να σώσει την Ελλάδα και μέσω της Ελλάδας και την Ευρωζώνη. Στη συνέχεια παίξαμε το παιχνίδι του Δειλού, το chicken game του κυρίου Βαρουφάκη, ότι θα το πάμε μέχρι τέλους, θα τρομάξουμε, θα τους απειλήσουμε ότι θα καταρρεύσει το ευρώ και εκείνοι θα έρθουν και θα μας βοηθήσουν. Τελικά δεν κατέρρευσε το ευρώ και εντωμεταξύ η ελληνική οικονομία υποχωρούσε. Περάσαμε από ανάπτυξη που είχαμε πέρσι σε ύφεση, περάσαμε σε στάση πληρωμών, υποχώρησαν οι δημόσιες επενδύσεις, υποχώρησε το ΕΣΠΑ και φτάσαμε στο τέλος, στη χαριστική βολή ή περίπου στη χαριστική βολή που ήταν η προκήρυξη του δημοψηφίσματος. Δεν στεκόμαι στο αποτέλεσμα, δεν με ενδιαφέρει, διότι έτσι κι αλλιώς το αποτέλεσμα δεν έγινε σεβαστό. Αλλά με ενδιαφέρει η προκήρυξη η οποία οδήγησε, όπως θα έπρεπε να περιμένει ο Πρωθυπουργός, σε αυτό που έγινε με τις τράπεζες και στην ελεύθερη πτώση της οικονομίας. Μπορούσαμε και εμείς να δείξουμε αυτήν την λεβέντικη εντός εισαγωγικών συμπεριφορά. Μπορούσαν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Μπορούσαν και οι πορτογαλικές κυβερνήσεις και οι ιρλανδικές κυβερνήσεις να κάνουν το ίδιο. Ναι, εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες να λέει, με συγχωρείτε για να κάνουμε και λίγη κουβέντα, έτσι, ότι ναι, μεν ιτηθήκαμε, έτσι, διότι είχαμε απέναντί μας πολύ ισχυρότερες δυνάμεις από αυτές, από τις δικές μας. Αλλά πρώτον, το κλίμα στην Ευρώπη δεν είναι πια το ίδιο όπως ήταν για την Ελλάδα. Και γενικότερα για την Γερμανία, αν όχι για την Ελλάδα, όπως ήταν πριν από 1-2 μήνες, το οποίο είναι σωστό. Δηλαδή, το βλέπουμε ότι ακόμα και ο γερμανικός τύπος, για να μην μιλήσω για τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό, στρέφεται το τελευταίο διάστημα εναντίον της Γερμανίας και της πολιτικής της. Και άρα αυτό μπορεί να μην είναι άμεσα ένα κέρδος, γιατί πράγματι στη φάση αυτή να υποχρεώθηκε η κυβέρνηση να κάνει πολύ πίσω από τις κόκκινες γραμμές και να πάρει αυτά τα μέτρα που ετοιμάζεται να πάρει και που ήδη έχει πάρει.
Αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία, ότι θα είναι ένα κέρδος. Αυτό θα το δούμε και θα δούμε αν ο Σόιμπλε έχει βάλει τη γάτα του να κλαίει ή όχι μετά από όλη αυτή τη δική μας τοποθέτηση. Εκείνο το οποίο όντως γνωρίζουμε αυτή την ώρα, το ξέρουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι που παίρνουν αναγκαστικές άδειες κ.ο.κ., είναι ότι με αυτή την τακτική, ξαναλέω, χωρίς η κυβέρνηση να έχει καμιά αρνητική πρόθεση, προφανώς δεν αμφισβητώ τον πατριωτισμό τους ούτε και τις προθέσεις τους, οδηγηθήκαμε σε μια κατάσταση που είναι αυτή την οποία περιγράφουμε τόσο καιρό. Και ακόμη περισσότερο. Αυτή η κατάσταση θα παραμείνει εδώ. Οι τράπεζες, οι οποίες με χίλια ζόρια και πολλά λεφτά είχαν ανακεφαλαιοποιηθεί την περίοδο 12-13, τώρα και πάλι είναι πουκάμισα αδιανά, πάλι έχουν τεράστια προβλήματα, γι' αυτό έχουμε φτάσει και στην κατάσταση της δυσλειτουργίας. Σημαίνει αυτή η κατάσταση ότι δεν θα δίνουν κανένα δάνειο τους επόμενους μήνες. Θα περάσουμε σε μια φάση ανακατατάξεων, θα χρειαστούν αρκετοί μήνες μέχρι το πράγμα να ομαλοποιηθεί. Και σε αυτή τη φάση θα επιδεινώνεται το πρόβλημα της αγοράς, θα επιδεινώνεται το πρόβλημα της ύφεσης, θα επιδεινώνεται το πρόβλημα της ενεργείας. Μάν της κακών, κρατήστε το βίντεο και θα δείτε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Διότι έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε κατανοήσει επαρκώς και στις συζητήσεις που γίνεται στη Βουλή τη ζημιά που έχει γίνει. Μιλάμε με πολιτικούς όρους. Σε ποια συζήτηση στη Βουλή, κύριε Χατζηδάκη? Χθες φτάσαμε 5 παρατέταρτο για να τελειώσει η ψηφοφορία και δεν άκουσα από κανέναν, όσο νομίζω το παρακολούθησα σε μεγάλο μέρος, να μιλάει για την επιχειρηματικότητα, να μιλάει για θέσεις εργασίας, για το πώς θα ξεπεράσουμε αυτό που και εσείς και ο κ. Ζαχαριάδης περιγράψατε. Φοβάμαι ότι και αν μιλήσουμε, θα μιλήσουμε με κάποιους μαγικούς όρους. Επομένως, μα εδώ χρειαζόμαστε λύσεις, να... κύριε Χατζηδάκη. Μα αυτό λέω. Δηλαδή, και αν μιλήσουμε, μπορεί να πει κανείς, ας πούμε, θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα με το πακέτο Juncker. Αγνοώντας και τι είναι το πακέτο Juncker. Αγνοώντας ότι αυτά τα 35 δισεκατομμύρια τι είναι. Είναι το ΕΣΠΑ που έχουμε πάρει ήδη από το 2013 και τα 15 εκατομμύρια όσα είναι ακόμα, 20 για τους αγρότες. Δισεκατομμύρια για τους αγρότες που είναι οι επιδοτήσεις των αγροτών. Μα αυτά τα παίρναμε και το 2000 και το 2005 και το 2010 και το 2014. Η λύση ποια είναι? Δεν μας έσωσαν. Κύριε Χατζηδάκη, κύριε Ζαχαριάδη, αυτή τη στιγμή λύσεις είναι. Και ο μικρομεσαίος που συνομίλησε και στον κύριο Πρωθυπουργό. Για μένα. Ποια είναι η λύση? Αλλά φοβάμαι, εγώ τα λέω, εγώ θα τα ακούσω τώρα αυτό που θα πω από εδώ και πέρα. Όχι, τα ακούνε κι άλλοι. Είμαι βέβαιος ότι είμαι μια φοβερή μειοψηφία. Είμαι μια φοβερή μειοψηφία, αλλά δεν με νοιάζει, έχω συνηθίσει. Βουλευτής εκλέγεσαι εδώ και πέρα. Εκλέγομαι, αλλά από μειοψηφίες. Ξέρω εγώ τι σας λέω. Σε αυτό έχετε δίκιο. Και μέσα στον κόμμα σας μειοψηφίες. Λοιπόν, το ένα που θα έπρεπε να κάνουμε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα γινόταν μπροστά σε αυτή την τρομερή δυσκολία θα ήταν μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Δεν το συζητάμε σοβαρά σε αυτόν τον τόπο και δεν θα το συζητήσουμε παρά μόνο όταν ξαναδούμε πάλι τον κρέμα. Θέλουμε κυβέρνηση, αλλά τον Τσίπρα δεν τον θέλουμε. Μα ξανά. Σα είπα ότι είμαι μειοψηφία. Δεν σα το πω ότι δεν σα είπα προηγουμένω. Θα δεχόσασταν μια κυβέρνηση με τον Τσίπρα. Θα δεχόσασταν μια κυβέρνηση. Μα εδώ κύριε Δημήτρη, δεν ακούσατε, σα είπα προηγουμένω. Με τον Τσίπρα πρωθυπουργό, έχει σημασία να το πείτε αυτό. Με τον πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Δεν είναι θέση του κόμματό σα αυτή. Δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ εκείνο που σα λέω πραγματικά κινδυνεύει η Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι ο πρωθυπουργό, ούτε μιλάω με όρου κομματικού. Εγώ, ναι. Θα γραφτεί σε 5 παραπολιτικά. Ναι. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Διότι δεν το θέλει πρωτίστως ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος πολιτεύεται με όρους που δεν έχουν αντιστοίχηση με τις ανάγκες της οικονομίας. Βεβαίως ξέρω ότι είναι δημοφιλής. Βεβαίως ξέρω ότι είναι συμπαθής. Βεβαίως ξέρω ότι είναι νέος. Βεβαίως ξέρω ότι τώρα που μιλάω θα λένε διάφοροι, μα εσείς τι κάνετε κτλ. Παρακαλώ αυτούς που λένε μα εσείς τι κάνετε να σκεφτούν σε μερικούς μήνες αυτά που λέω τώρα. Σε σχέση με πώς θα εξελιχθεί η οικονομία. Έτσι. Διότι θα δούνε ότι οι προθέσεις του κυρίου Τσίπρα ποια αποτελέσματα θα έχουν αν πορευτούμε με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν. Και να κλείσουμε για να μιλήσουν όλοι. Άμα θέλετε να πείτε κάτι ακόμα, απλώς να βάλετε μια τελεία, μια άνω που λέει τελεία και ο Κουλίνικη στην άλλη πολύ. Λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να έχουμε μια καινούργια αντίληψη στα πράγματα. Κυβέρνηση, σας είπα, κατά την άποψή μου, εθνικής ενότητας. Και δεύτερον, αν δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό, να καθίσουμε τα πολιτικά κόμματα, να βρούμε τουλάχιστον ένα πλαίσιο διακυβέρνησης, κάποιους κανόνες διακυβέρνησης για τους επόμενους μήνες και μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας και μετά, διότι ο λογαριασμός, αν συνεχίσουμε να πολιτευόμαστε με τον ίδιο τρόπο, με εθνικό αλληλοσπαραγμό και με λαϊκισμό, θα πάει σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν θα πάει μόνο σε εμάς, θα πάει σε όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες πολίτες. Και είναι πραγματικά κρίμα, ενώ πέρσι ήμασταν στο παραδέκατο να βγούμε από τα μνημόνια, διότι
είχαμε βγει στις αγορές δοκιμαστικά και αυτό ήταν το πρώτο βήμα για να βγούμε από τα μνημόνια. Τώρα, ένα χρόνο μετά, να έχουμε ξαναγυρίσει στο χείλος της Αβύσσου και να είμαστε μόνοι γραφικοί και δακτυλοδεικτούμενοι σε όλη την Ευρωζώνη, διότι οι Πορτογάλοι, οι Ιρλανδοί, οι Κύπροι μπήκαν και βγαίνουν ή βγήκαν ήδη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτό που είπε πάντως. Εσείς λέτε, κατά την άποψή μου, δεν είναι παραπολιτικό αυτό το οποίο λέτε. Επειδή είπατε ότι αυτό το θέτει σε παραπολιτικά. Έτσι θα αντιμετωπιστεί. Ναι, αλλά δεν είναι παραπολιτικό. Είναι μια άποψη σοβαρή, την οποία και άλλοι και από άλλους την έχω ακούσει. Δεν την έχω ακούσει επισήμως από το κόμμα ενδεχομένως, αλλά την έχω ακούσει και από άλλους στο κόμμα σας. Και ένα άλλο πράγμα να καταλάβω. Εσείς το λέτε δημοσίως. Επειδή με τις ερωτήσεις σας το ξέχασα και δεν το ανέφερα. Για να πάμε και στους υπόλοιπους. Είναι θα πρέπει να κάνουμε πραγματικά μια στροφή στην ιδιωτική οικονομία, στην επιχειρηματικότητα. Δεν γίνεται να μιλάμε συνέχεια για τη διανομή της φτώχειας τελικά ή του όποιου πλούτου υπάρχει και να μην σκεφτόμαστε πώς θα παραχθεί καινούριος πλούτος. Δεν παράγει το κράτος πλούτο πουθενά σε κάποιο προηγμένο κράτος του κόσμου. Παράγει μόνο ιδιωτικός τομέας. Εάν δεν στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα λοιπόν, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μας φτάνει το πακέτο Juncker, δεν μας φτάνουν οι δημόσιες επενδύσεις που έτσι κι αλλιώς πέφτουν. Μάλιστα. Χρειαζόμαστε τεράστιες ιδιωτικές επενδύσεις. Λοιπόν, δεν θα τις προσελκύσουμε αν έχουμε αυτή την εικόνα. Βάλτε μια τελεία να ρωτήσω και τον κ. Παπαθεοδόρου και θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κ. Χατζηδάκης. Εσείς την πιθανότητα μιας τέτοιας κυβέρνησης εθνικής συνεννόησης, στην οποία πρωθυπουργός θα ήταν ο κύριος Τσίπρας, και το λέω γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που ανεξάρτητα από το τι νιώθει καθής για το ΣΥΡΙΖΑ, για το κόμμα αυτό καθεαυτό, απολαμβάνει έτσι μιας εμπιστοσύνης από ένα πιο μεγάλο κομμάτι του κόσμου, πολύ ευρύτερο από αυτό που στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Πώς θα το βλέπατε ως προοπτική, αφού έτσι κι αλλιώς ψηφίζετε στη Βουλή τα πάντα ως τώρα. Γιατί όχι αυτή η λύση. Θα σας πω το εξής. Όχι το τετριμένο ότι έχουμε κυβέρνηση και η κυβέρνηση πρέπει να κυβερνήσει, γιατί έχω την αίσθηση. Τι βοηθάτε εσείς να κυβερνάει, αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα κυβερνούσε λοιπόν, τώρα. Ότι το τελευταίο διάστημα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν μπει στο ρόλο του συμβούλου του κύριου Τσίπρα. Τον συμβουλεύουν να κυβερνήσει, τον συμβουλεύουν τι θα πρέπει να κάνει, τι δεν κάνει σωστά, τι θα πρέπει να κάνει καλύτερα. Και νομίζω ότι αγνοούμε κάτι. Ότι το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έχουν γίνει στην Ελλάδα μαζί με το δημοψήφισμα τρεις εκλογές. Τρεις εκλογές. Έτσι. Τρεις εκλογές και πάμε για τέταρτη εκλογή ή εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι η κυβέρνηση θα το έβλεπε ως μια κάποια λύση να πάμε τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο όποτε το επιλέξει σε εκλογές. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι έχουμε παντελή, άγνοια και καθόλου αίσθηση της πραγματικότητας. Και η πραγματικότητα είναι αυτή που ζει ο ελληνικός λαός και νομίζω ότι ακόμη και χθες ο κύριος Πρωθυπουργός προσπάθησε να το ειρωποιήσει. Δηλαδή, το είπατε και εσείς προηγουμένως. Η απάντηση επομένως, για να είναι ευθεία η απάντηση, ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται ακριβώς. Η απάντηση είναι η εξής, ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ο κύριος Τσίπρας είναι πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται να μπει στη διαδικασία της διακυβέρνησης, γιατί τόσους μήνες, 6 μήνες, υπάρχει κενό διακυβέρνησης, η χώρα δεν κυβερνάται, τα υπουργεία δεν δουλεύουν και το ξέρουν όλοι αυτό, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και βρεθήκαμε σε αυτήν την κατάσταση ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αδράνεια. Και από την άλλη πλευρά, να εξηγήσουμε κάτι. Εάν νομίζει ότι δεν τα καταφέρνει, δεν μπορεί, δεν θέλει, εάν νομίζει ότι αυτή η συμφωνία που ο ίδιος έφερε δεν την πιστεύει και δεν μπορεί να την υλοποιήσει, να το πει και τότε βρίσκουμε ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή, και όσο βρισκόμαστε στη διαδικασία όπου η συμφωνία δεν έχει ακόμη υπογραφεί, δεν έχουμε καταλήξει, η αξιολόγηση δεν έχει γίνει, δεν έχει αρχίσει η συζήτηση για την απομείωση ή για την διευθέτηση του χρέους, δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια για οποιαδήποτε αλλαγή. Αντίθετα, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για να υπάρξει δουλειά και δουλειά σε όλα τα υπουργεία, δουλειά στην κυβέρνηση. Έρχομαι λοιπόν σε αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Ιτηθήκαμε. Δεν μου απαντήσατε, το δέχεστε αυτό εσείς. Ποιο? Το δεχόσασταν αυτό. Μα δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Δεν χρειάζεται κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, αν έχει ανάγκη από βοήθεια ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Πρωθυπουργός, την έχει κοινοβουλευτικά. Δεν μπαίνει κανένα στη διαδικασία της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Και μάλιστα πότε? Όταν βρισκόμαστε όλη αυτή την περίοδο να συζητάμε εάν θέλει ή δεν θέλει η κυβέρνηση τη συμφωνία την οποία έφερε και μιλάει είτε για εκβιασμούς ο κύριος Πρωθυπουργός, είτε για πραξικοπήματα η κυρία Πρόεδρος της Βουλής. Για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο μέχρι το κλείσιμο της συμφωνίας. Και καταλαβαίνετε ότι κάθε κυβερνητική αλλαγή αυτή τη στιγμή όχι μόνο θα είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε μια παράταση αυτής της αδράνειας, αλλά θα μετέθετε και τις ευθύνες σε κάποιους άλλους οι οποίοι θα έρχονται
έρχονταν μετά για να χάσουμε ακόμη περισσότερο χρόνο. Τι εννοώ λοιπόν, εάν μπορούμε, αν θέλει να κυβερνήσει ο κύριος Πρωθυπουργός, έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει και να υλοποιήσει και να εφαρμόσει τη συμφωνία. Εάν δεν θέλει, τότε η δημοκρατία προβλέπει, το Σύνταγμα προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, ναι. Όταν είπε, επειδή μιλούσαμε για την οικονομία και έχει πολύ μεγάλη σημασία, ο κ. Πρωθυπουργός είπε: ιτηθήκαμε, αλλά όλη η Ευρώπη μιλάει για την Ελλάδα. Είδα πλατείες με την ελληνική σημαία και κόσμο στους δρόμους, όπως δεν το είχαμε δει από την περίοδο της δικτατορίας. Μάλιστα. Δεν ιτήθηκε ο κ. Πρωθυπουργός, ούτε η κυβέρνηση. Ιτήθηκε ο ελληνικός λαός. Και ιτήθηκε ο ελληνικός λαός γιατί τους 6 τελευταίους μήνες η κατάσταση της οικονομίας, η οικονομία πράγματι πεθαίνει. Πράγματι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο πιο χαμηλό επίπεδο που θα μπορούσε να υπάρξει τα τελευταία χρόνια μετά από όλες τις θυσίες του ελληνικού λαού τα τελευταία 5 χρόνια. 6 δις υπολογίζεται ότι είναι η ζημιά στην πραγματική οικονομία τους τελευταίους 6 μήνες. 30 δις είναι τα ποσά τα οποία αποσύρθηκαν από τις ελληνικές τράπεζες. Αυτά, ακόμα και με την συμφωνία η οποία θα κλειστεί, θα δείτε, γιατί ακούσαμε ότι θα έρθουν 86 δις, ότι αυτά τα χρήματα θα είναι και για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ναι, αν δείτε και προσθέσετε τα ποσά της ζημιάς σήμερα, όχι τα χρέη τα οποία θα πρέπει να πληρώσουμε, ναι. Της ζημιάς μέχρι σήμερα υπερβαίνουν τα 80 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Επομένως, η οικονομία δεν μπορεί να ξεκινήσει όταν παραδείγματος χάρη στην πραγματική οικονομία. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν ενοικιαστές οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν τον νίκη τους. Δεν μπορούν, γιατί παίρνουν 60-50 πλέον, 50 ευρώ την ημέρα. Θα κοιτάξουν να δουν τι θα κάνουν με το παιδί τους και με την οικογένειά τους και καλά, όχι αυτό γίνεται να με πληρώσουν... το χρόνο λογαριασμού, έτσι μπορεί να γίνει. Νομίζετε, ενοικίου. Ξέρετε, επειδή στην ίδια πραγματικότητα ζούμε. Στην ίδια πραγματικότητα. Βεβαίως. Πιστεύετε ότι όλοι οι Έλληνες είχαν phone banking και e-banking. Από τη Δευτέρα όμως, χθες μπορούν να το κάνουν. Από τη Δευτέρα μπορούν. Έχουν περάσει 3 εβδομάδες. Σύμφωνοι. Λοιπόν. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μια οικονομία όπου το λιανικό εμπόριο πράγματι δεν λειτουργεί γιατί κανένας δεν θέλει να καταναλώσει. Την ψυχολογία που λέγατε προηγουμένως. Όλη αυτή η ζημιά δεν μπορεί να αποκατασταθεί επειδή βαθμιαία σε βάθος χρόνου θα ομαλοποιηθεί η λειτουργία των τραπεζών. Γιατί η λειτουργία των τραπεζών, ακόμα και αν τη δούμε μετά την σύναψη της συμφωνίας, θέλουμε τουλάχιστον 4-5 μήνες για να ξαναέρθει σε ένα μέσο επίπεδο λειτουργίας. Αλλά δάνεια δεν θα δίνει η τράπεζα, ακόμη και αν ανακεφαλαιοποιηθεί. Εάν σκεφτούμε δε, και ολοκληρώνουμε αυτό. Ότι με το μνημόνιο, το τρίτο, αυτό το οποίο φαίνεται να προβλέπεται είναι ότι θα έχουμε ύφεση 4,5 το 2015 και 1,6 το 2016, όταν με μικρή ανάπτυξη, ελάχιστη ανάπτυξη, βρισκόμαστε πριν τις προεδρικές, την προεδρική εκλογή και την αναγκαστική προσφυγή σε εκλογές για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ποια ευρωπαϊκή χώρα το έχει κάνει αυτό? Ποια χώρα με μνημόνιο από την Πορτογαλία μέχρι την Κύπρο έχει επιδείξει μια τέτοια άγνοια κινδύνου που την οδήγησε τελικά στον κρεμό και τους 6 τελευταίους μήνες με ευθύνη του Πρωθυπουργού? Γιατί ξέρετε κάτι. Εγώ παρακολουθώ αυτό που λέει ο κύριος Βαρουφάκης, κάνει αστεία στο δρόμο με τους μαγαζάτορες ή με καταστηματάρχες. Την ευθύνη την έχει ο Πρωθυπουργός. Αν ήξερε ότι ο κύριος Βαρουφάκης δεν ήταν κατάλληλος, έπρεπε να τον είχε βγάλει από την αρχή. Αλλά στις 20 του Φλεβάρι, ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κύριος Βαρουφάκης έλεγαν ότι θα κάνουμε συμφωνία, δεν θέλουμε τα λεφτά. Λοιπόν. Φτάσαμε 6 μήνες μετά να μην έχουμε ούτε συμφωνία ούτε λεφτά. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Ναι, πες θα το πολύ σύντομα. Πολύ επειδή σύντομα. Έγινε μια συνεδρία Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής Κυβερνητικού Συμβουλίου, ο κ. Σταθάκης δήλωσε ότι επειδή υπάρχει πρόβλημα της εισαγωγής πρώτων υλών, θα κοιτάξουμε η εξέταση των ετοιμάτων να μην γίνεται από το Συμβούλιο που υπάρχει στο Γενικό Λογιστήριο, αλλά από κάθε τράπεζα χωριστά, μήπως και διευκολυνθούν. Για να γίνει πιο γρήγορα και ικανοποιηθούν περισσότερα ετοιμάτα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από εσάς. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Πάρα πολλά μηνύματα. Και για εσάς και για τους πιο ειδικούς στα θέματα. Έτσι και ειδικά για τον κ. Νικολακόπουλο. Σε 2 λεπτά επιστρέφουμε και με τα μηνύματά σας και με τους υπόλοιπους παρέας μας.